Ο, από την άλλη πλευρά έχει 25 βαθμούς, ξέχασα να σου πω, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ηλιακός έχει 17 βαθμούς και είναι στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Αυτά για την ιστορία, αυτά για τον Πατραϊκό και να περάσουμε στις συνθέσεις των ομάδων. Πριν όμως να σου πούμε το διαιτητικό τρίο που ο κύριος Γκόνος τώρα σφυρίζει την έναρξη του παιχνιδιού. Βοηθούς του έχει τους κυρίους Αναστόπλο Δήμο και Τάμπαση Θεόδωρο και οι τρεις του συνδέσμου Αρκαδίας. Ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ηλιακό να προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια προθυμένη παλιά από τον Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου και όμως που πάει η μπάλα αφήνει ο Κώστας ο Κολοσκόπης στον Θοδωρή, τον Κυριακούλη την μπάλα, τον τερματοφύλακά του. Να σας πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο κύριος Άρης Ιακουβάκης και ο κύριος Κώστας Νιμπεργιάλης, το δίδυμο, το τεχνικό της ομάδας του Ηλιακού Λαχιανού, κατεβάζει στον αγωνιστικό χώρο τους Τριφωνόπουλο, Μουσερή, Κλαμπάνο, Μουζή, Κράγκαρη Χρήστο, Τσάμι, Κράγκαρη Θανάση, Καραθανάση, Νάστο, Παπα-Νικολάου και Πανουτσόπουλο. Είδαμε τον Κυριακούλη να βγαίνει εκτός περιοχής και να βγάζει την μπάλα σε πλάγιο με το κεφάλι για τον Ηλιακό. Με τον Κλαμπάνο γρήγορα, μια σέντρα. Διώχνει όμως εκεί με το κεφάλι ο Κυριακόπουλος μακριά σε ένα χώρο που ο Κλαμπάνος διεκδικεί την μπάλα, δεν μπορεί. Και τώρα προσπαθεί ο Πατραϊκός. Κλαμπάνος όμως κερδίζει. Βαγγέλης Παπα-Νικολάου εκεί, ο οποίος κάνει το επιθετικό φάουλ. Περνάνε μέσα από τον Δέξα οι φωνές των φίλων του Ηλιακού. Να σου πούμε ότι δεν υπάρχουν δημοσιογραφικά θεωρία. Υπάρχει όμως μια σκεπαστή κερκίδα και σίγουρα θα το έχετε καταλάβει από τις κολόνες που παρεμποδίζουν την παρακολούθηση του αγώνα από το σπίτι σας. Αλλά είναι το μοναδικό γήπεδο στο νομό μας που έχει σκεπαστή κερκίδα. Λέγαμε λοιπόν, είπαμε την εντεκάδα του Ηλιακού Λαχιανού, να πούμε και στους αναπληρωματικούς. Στον πάγκο είναι η Τσάμπρας, Μπίκος, Γουρδούπης, Προβής, Καλαμαράς, Αγγελάτος και Αρχιμανδρίτης. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τάκης Κυριακόπουλος, τώρα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, που την βλέπει ο Κλαμπάνος στο δεύτερο μόλις λεπτό. Ο Κλαμπάνος λοιπόν βλέπει την κίτρινη κάρτα του κυρίου Γκόνου. Βρήκε η μπάλα στο χέρι του και ετοιμάζεται τώρα ο Βασίλης Τσόλακας, ο μέσος της ομάδας του Πατραϊκού, 24 ετών, να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Φέρνει πολύ κόσμο στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ηλιακού Λαχιανών, ενώ στο τείχος είναι μόνο ο Βαγγέλης Παπα-Νικολάου. Εκτελείται από τον Τσόλακα στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνουν όμως και διώχνουν του Ηλιακού και τώρα είναι στην κόντρα με τον Παπα-Νικολάου. Είναι και ο Θανάσης ο Κράγκαρης που ζητάει την μπάλα. Παπα-Νικολάου κλείνεται. Βγαίνει ο Κολοσκόπης, του κερδίζει την μπάλα, αλλά με φάουλ. Συμπαίκτες παλιά ιδίως τον Πανηλιακό. Ο Βαγγέλης με τον Κώστα, τον Κολοσκόπη. Υπάρχει και ο Θοδωρής ο Κυριακούλης, ο θερματοφύλακας που αγωνιζόταν το 95 με τα χρώματα του Πανηλιακού, όπως και ο Κολοσκόπης. Ήταν τότε και, όπως είπαμε, ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου, ενώ τώρα ο Χρήστος ο Κράγκαρης, ο αρχηγός της ομάδας του Ηλιακού, εκτελεί αυτό το φάουλ. Είναι καλό για τον Άστο, Κυριακόπουλος θα διώξει, ενώ σας χρωστάμε την σύνθεση, την 18η καλύτερα του Πατραϊκού. Αλλά οι φάσεις συνεχίζονται προς την εστία τώρα του Πατραϊκού. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Πανουτσόπλο, τον Ηρακλή Πανουτσόπλο, 23 ετών ο Ηρακλής. Ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του πριν από το παιχνίδι. Τελικά χρειάστηκε και με τη διακοπή μας δίνεται η δυνατότητα να πούμε τη σύνθεση που κατεβάσει ο Τάκης ο Κυριακόπουλος στο σημερινό παιχνίδι. Θοδωρής Κυριακούλης, Κώστας Λάζαρης, Ναπολέων Καμινιώτης, Γιάννης Αχαγιώτης, Κώστας Κολοσκόπης, Παναγιώτης Σταθόπουλος, Γιώργος Κυριακόπουλος, Γιώργος Ζαπαντιώτης, Βασίλης Τσόλακας, Ανδρέας Ανδρούτσος και πρόδρομος Παπαδόπουλος, η πρώτη 11 του κυρίου Κυριακόπουλου. Στον πάγκο κάθονται ο Χρήστος Ομιλάτος, Θύμιος Λιώσης, ο Καράμπελας, ο Βαγγέλης ο Καράτσης, ο Βότσικας, ο Μπαλογιάννης και ο Κρίφης. Ο κύριος Κυριακόπουλος, ο οποίος, να πούμε για την ιστορία, ότι επί 4 χρόνια ήταν βοηθός προπονητής στην Παναχαϊκή και πέρυσι πανηγύρισε την άνοδό της στην Β' Εθνική. Μάλιστα, αυτά λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πατραϊκό να είναι στο πλάγιο και να προσπαθεί από αριστερά να προωθηθεί, αλλά κλέβουν οι του Ηλιακού
και τώρα προσπαθούν να περάσουν μπροστά με τον Θανάση Γκράγκαρη. Γκράγκαρης που κρατάει, πιέζεται εκεί από τον Λάζαρη. Γκράγκαρης δεν μπορεί, αλλά κερδίζει το πρώτο κόρνερ. Το παιχνίδι στο τέταρτο λεπτό προς πέμπτο. Τη συνάντηση είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Ηλιακό Λεχενών, όπου πηγαίνει ο Βαγγέλης ο Παπα-Νικολάου να το εκτελέσει, φέρνοντας αυτή τη φορά πολύ κόσμο στην περιοχή του Θοδωρή του Κυριακούλη, του 32χρονου τερματοφύλακα του Πατραϊκού. Παπα-Νικολάου στο κόρνερ, εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι, εκεί δεν είναι κανείς, προσπαθεί εκεί, αλλά δεν μπορεί τελικά ο Αντώνης ο Μουζής, και ο Πατραϊκός τώρα βγαίνει στην κόντρα με τον Ζαμπαντιώτη. Έρχεται όμως ο Κλαμπάνος να διώξει την μπάλα μακριά. Και τώρα με τον Αχαγιώτη, μια παλιά για τον Παπαδόπουλο. Κλαμπάνος κλέβει και προσπαθούν τώρα οι του Ηλιακού να περάσουν μπροστά. Και τα καταφέρουν τώρα με τον Βαγγέλη, τον Παπα-Νικολάου που πήρε από τον Παντσόπουλο, σήκωσε όμως την μπάλα. Και ο Κυριακόπουλος, ο παλιός παίκτης της Παναχαϊκής, ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος, 34 ετών, αμυντικός, ήρθε από την Παναχαϊκή στον Πατραϊκό. Είπαμε, ο Πατραϊκός που μέχρι πέρυσι λεγόταν Παναθηναϊκός Καγιοπουλίου. Καγιοπούλιο, γνωστή στην οικία, στην Πάτρα. Με έναν πρόεδρο ο οποίος έχει βάλει γερά το χέρι στην τσέπη, ο κύριος Στάθης Μουτζουρούλιας. Και μαζί με τον Τάκη τον Κυριακόπουλο προσπαθούν να ανεβάσουν στην τρίτη εθνική κατηγορία την ομάδα του Πατραϊκού. Από την άλλη ο Ηλιακός θα πάει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, είναι δεύτερος όπως είπαμε στη βαθμολογία, ενώ υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από τις αποφάσεις του διαιτητή, του κύριου Γκόνου. Συγκεκριμένη φάση άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί και τώρα ο Νάστος μια παλιά για τον Γκράγκαρη, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε, πέφτει στο έδαφος, είναι corner, ήταν πέναλτι, η φιλάθλη δεν ήταν όμως, βρήκε την μπάλα. Ο αμυντικός, ο Γιάννης Αχαγιώτης, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ο Αχαγιώτης ήταν. Και έτσι λοιπόν έχουμε το δεύτερο κόρνερ για τους γηπεδούχους, ο Ηλιακός Λεχενών. Κερδίζει λοιπόν αυτό το κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται, δεν είναι τόσο καλό, διώχνουν του Πατραϊκού με τον Τσόλακα και τώρα τον Ανδρούτσο, ο οποίος αφήνει πιο πίσω για τον Λάζαρη. Η μπάλα δεν έχει βγει, την παίρνει με το χέρι ο Ανδρούτσος και είναι κίτρινη κάρτα, σίγουρα, όπως έδειξε και στον Κλαμπάνο. Έτσι λοιπόν ο Ανδρούτσος βλέπει την κίτρινη κάρτα. Το 7ο λεπτό, υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση. Υπάρχει μεγάλη ένταση λοιπόν στο ελληνικό στάδιο των Λεχενών. Στο δημοτικό μάλλον στάδιο των Λεχενών. Και τώρα ο Χρήστος, ο Κράγκαρης, ο αρχηγός, το εκτελεί. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πατραϊκό να προσπαθεί, να κλέβει όμως την μπάλα και ο Μουσερής. Και μακριά από τον Μουζή, αλλά κερδίζουν τον Πατραϊκού με τον Σταθόπουλο, ο οποίος ξεφεύγει, δίνει για τον Καμινιώτη, ωραία κίνηση από τον Ναπολέον τον Καμινιώτη, ο οποίος χάνει την μπάλα και ο Βαγγέλης Παπα-Νικολάου κερδίζει αυτό το πλάγιο για την ομάδα του Ηλιακού. Ο Ηλιακός που προσπαθεί να βγει με αξιώσεις μπροστά από την αιστεία του Κυριακούλη. Το πλάγιο είναι για τον Πατραϊκό τελικά, η μπάλα βρήκε στα πόδια του Χρήστου του Μουσερή, ο 20χρονος αμυντικός, το δεξί μπακ του Ηλιακού, παραχώρησε αυτό το πλάγιο, το εκτελέστηκε γρήγορα. Προσπαθούν εκεί να βρουν τον πρόδρομο του Παπαδούπουλου, είναι φάουλ, ήταν δύο παίχτες σε έναν. Το κανονισμό είναι φάουλ. Ένα το λεπτό στο γήπεδο των Λεχενών, Ηλιακός Λεχενών, Πατραϊκός, πάντα στο 0-0. Θυμίζω, ο Ηλιακός Λεχενών με 17 βαθμούς είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με 25 ο Πατραϊκός είναι στην πρώτη θέση, αίτητος. Και θα είχε για το απόλυτο αν δεν, έφερνε ισοπαλία στον Αγία Απλομαρίου. Ένα φάουλ που γίνεται πάνω στον Κυριακόπουλο. Σφυρίζεται αμέσως από τον διαιτητή, τον κύριο Γκόνο, ο οποίος ήταν δίπλα στην φάση.
ο Αρκάδιος διαιτητής. Και με τον Καμινιώτη τώρα, τον έμπειρο Ναπολέον Καμινιώτη, αγωνιζόταν όπως θυμάστε με τα χρώματα της Παναχαϊκής, και αυτός πολλοί παίκτες από αυτούς που παίζουν, θα πούμε αργότερα που έχουν βέβαια, που έχουν έρθει, αγωνιζόσανται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ο Κλαμπάνος εκεί μπερδεύτηκε και έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο και τώρα ετοιμάζεται ο Κώστας ο Λάζαρης, ο αμυντικός παίκτης Πατραϊκού 25 ετών, να το εκτελέσει, εκτελεί πραγματικά στον Ανδρούτσο. Αυτός για τον Τσόλακα, για αυτός πιο πίσω, για τον Κυριακόπουλο. Και αυτός αλλάζει ωραία παιχνίδια για τον Καμινιώτη από αριστερά. Όπως επιτίθεται η ομάδα του Πατραϊκού. Ανοίγει όμως πολύ την μπάλα. Ο Βαγγέλης Παπανικολάου κοντράρει και το πλάγιο είναι για τον Πατραϊκό. Αρχηγός στο παιχνίδι για την ομάδα του Πατραϊκού είναι ο Ναπολέον ο Καμινιώτης. 32 ετών. Και πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που κέρδισε η ομάδα του. Εκτελείται αυτό το πλάγιο. Μια παλιά για τον Τσόλακα. Ο Κλαμπάνος παίρνει την κεφαλιά. Το πλάγιο είναι για τον Πατραϊκό. Και τρέχει ο Λάζαρης να το εκτελέσει. Ενδέκατο λεπτό στο παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει μεταξύ Λιακού Λεχενών και Πατραϊκού. Στο μεγάλο ντέρμπι του δευτέρου ομίλου της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Λάζαρης. Θα αφήνει για τον Τσόλακα. Το φάουλ γίνεται στον Ανδρούτσο από τον Νίκο τον Τζάμι, ο οποίος είδε φέτος στα Λεχενά από την ΑΕΚ Πύργου, μόλις 19 ετών, ο παίκτης που ανήκει στον Πανιλιακό, όπως ανήκει και ο Ανδρέας ο Τρυφωνόπουλος στην ομάδα του Πανιλιακού, ήρθε και αυτός από την ΑΕΚ Πύργου πέρυσι και κάνει ένα φοβερό πρωτάθλημα. Ο κύριος Τενές σίγουρα θα τον παρακολουθεί και οι συνεργάτες του βέβαια. Ο Βασίλης ο Τσόλακας αυτό το φάουλ για τον Πατραϊκό. Διώχνουν όμως όχι τόσο καλά οι παίκτες του Ηλιακού. Την μπάλα είναι και πάλι στους Πατρινούς. Μια παλιά για τον Τσόλακα, ο οποίος θα προλάβει, δεν προλαβαίνει. Το πλάγιο είναι για τον Ηλιακό. Όπου πηγαίνει ο Κλαμπάνος, ο Βασίλης ο Κλαμπάνος, 20 ετών, να επαναφέρει την μπάλα. Από εκεί ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Άντωνης ο Μουζής, κάνει μια προθυμένη παλιά. Ο Κράγκαρης για τον Άστο και δεξιά τώρα βγαίνουν αξιώσεις με τον Μουσερή. Οι παίκτες του Ηλιακού βγαίνει σέντρα, διώχνουν όμως οι του Πατραϊκού και τώρα με τον Καμινιώτη. Παλιά για τον Ανδρούτσο. Μουσερής. Ανοίγει πολύ την μπάλα, ο Καραθανάσης ήταν, άνοιξε πολύ την μπάλα και τελικά αναγκάζεται ο Γιάννης Αχαγιώτης, ο αμυντικός, 29 ετών, ο οποίος ήρθε από τον Πανεγιάλιο, να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο, όπου πηγαίνει να το εκτελέσει ο Μουσέρης. Ο Αντσόπουλος θα βγάλει τη σέντρα, αλλά εκεί πολύ άνετα ο Κυριακούλης, χωρίς κανένα πρόβλημα, μπλοκάρει την μπάλα και περιμένει τους συμπαίκτες του να περάσουν τη μεσαία γραμμή για να τους τροφοδοτήσει. 13 παίκτες ήρθαν φέτος στον Πατραϊκό, έφυγαν 20. Καλά ακούσατε, 20 παίκτες έφυγαν από τον Πατραϊκό για να έρθουν 13. Και θα τους πούμε σε λίγο στην πρώτη διακοπή μας. Για να δούμε όμως τώρα τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα σουτάρει, αλλά θα κοντράρει μπάλα επάνω στον Μουσερή και βγαίνει τώρα μπροστά ο Ηλιάκος με τον Παπανικολάου. Θα δίνει για τον Θανάση τον Κράγκαρη. Ο Κράγκαρης κρατάει. Θα δώσει τώρα για τον Άστο, ψάχνει το στήριγμα, θα δώσει για τον Καραθανάση. Θα δώσει πιο πίσω, Παπανικολάου τη σέντρα. Αναγκάζεται ο Λάζαρης να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ, είναι το τρίτο κόρνερ που πηγαίνει να το εκτελέσει και αυτό ο Βαγγέλης στον Παπανικολάου. Πιέζει ο Ηλιακός Λεχενών, αλλά στέκεται πολύ καλά αμυντικά η άμυνα του Πατραϊκού. 14 λεπτά στα Λεχενά, 0-0 πάντα μεταξύ Ηλιακού και Πατραϊκού. Και ετοιμάζεται τώρα ο Βαγγέλης Παπανικολάου να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, το τρίτο. Στο δεύτερο δοκάρι ο Κυριακούλης δεν έχει πρόβλημα εκεί. Ο υψηλός όμως τερματοφυλάκας του Πατραϊκού να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι από αριστερά με τον Καμινιώτη να τρέχει. Αλλά βγαίνει πολύ ωραία και ο Χρήστος, ο Κράγκαρης και κλέβει την μπάλα. Μουσερής, Μουζής. Πιο πίσω για τον Κράγκαρη. Ο οποίος θα δώσει για τον Μουσερή, δεν έχει βγει μπάλα.
Τώρα βγαίνει και είναι για τον Ηλιάκο. Ένα πλάγιο που παραχωρεί ο πρόδρομος ο Παπαδόπουλος που ήρθε φέτος από τον Πάμισο Μεσίνιες στην Πάτρα. Ο επιθετικός 26 ετών, επιθετικός της ομάδας Πατραϊκού. Καραθανάσης αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδια για τον Κλαμπάνο. Αυτός κατεβάζει με το στήθος. Κράγκαρης, πολύ ωραία αλλάζουν με το κεφάλι οι δύο παίκτες του Ηλιακού. Ο Κλαμπάνος, μια παλιά για τον Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου. Αλλά όμως κλέβουν εκεί και διώχνουν. Κυριακόπουλος, λάθος, Κλαμπάνος. Διώχνει μακριά ο Λάζαρης σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Παντσόπουλος με το κεφάλι. Είναι σε θέση offside ο Σταύρος ο Νάστος. Ένας καλός, πολύ καλός επιθετικός. Ενώ ο Τάκης, ο Κυριακόπουλος, ο προπονητής της ομάδας του Πατραϊκού, τα λέει και στο Λάζαρη. 16 λεπτά, πάντα 0-0, χωρίς την μεγάλη φάση στο παιχνίδι, με τον Πατραϊκό να παίζει σαφέστατα πιο αμυντικά και να προσπαθεί στην κόντρα να περάσει με αξιώσεις την εστία του Ανδρέα Τριφωνόπουλου. Σε θέση offside είναι ο Παπαδόπουλος, φυρίζεται. Τον δίνει ο βοηθός διαιτητή, ο Δήμος ο Αναστόπουλος. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χρήστο τον Γκράγκαρη να σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα για τον Μουσερή. Αυτός κάνει καλό κοντρόλ, ο Καραθανάσης είναι εκεί. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Πατραϊκό. Τέλειται γρήγορα από τον Καμινιώτη. Για τον Ανδρούτσο, παίζεται λέει διαιτητής, Γκράγκαρης κέρδισε. Μάλλον συγγνώμη, ήταν ο Μουζής. Ο οποίος τώρα θα δώσει μια προηθημένη παλιά, λάθος στον Καμινιώτη η μπάλα. Τα λάθη είναι πολλά και από τις δύο ομάδες. Τώρα μια προηθημένη παλιά από τον Καμινιώτη, διώχνει με το κεφάλι ο Μουζής. Και βγαίνει ο Παπα-Νικολάου πρώτος στην μπάλα να την κερδίσει και να πάρει και το φάουλ από τον Παναγιώτη Σταθόπουλο που ήρθε από τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Πολλές οι μεταγραφές από πλευράς Πατραϊκού. Ο Κράγκαρης τώρα, Θανάσης ο Κράγκαρης, πέφτει στο έδαφος, δεν είναι τίποτα, Κυριακόπουλος. Προσπαθούν τώρα να περάσουν μπροστά με τον Τσόλακα και τον Πατραϊκού, ο Ανδρούτσος που κάνει καλή κίνηση. Θα βγάλει και μία σέντρα σουτ, ο Ανδρέας Τριφωνόπουλος όμως εκεί δεν ευνηδιάζεται. Ενώ πήγαινε να βγει βέβαια ο Ανδρέας, νόμιζε ότι η τροχιά της μπάλας θα πήγαινε προς τον πρόδρομο του Παπαδόπουλου. Αυτή πήρε μια περίεργη τροχιά, ίσως να θυμάστε όσοι είχατε δει από εσάς στο παιχνίδι Λα Κορούνια Παναθηναϊκός, στο τέταρτο γκολ της Λα Κορούνια, όπου εκεί ευνηδιάστηκε ο Νικοπολίδης και δέχτηκε ένα γκολ Θεδαριώδης. Τώρα Καραθανάσης για τον Ηλιακό που κλέβει πολύ ωραία. Καραθανάσης έχει τρεις παίκτες επάνω του, δίνει τώρα στον Θανάση τον Γκράγκαρη. Γκράγκαρης που κρατάει, περνάει ποιον βρει, σε μεγάλα κέφια και σήμερα ο Θανάσης, αλλά δεν χρειάζεται να ταλαιπωρεί τόσο πολύ την μπάλα. Σπρώχνεται εκεί, φωνάζουν οι του Ηλιακού, θα ακούτε και εσείς σίγουρα. Και τώρα Παπα-Νικολάου, έρχεται όμως να κλέψει και ο Ανδρούτσος και να δώσει για τον Λάζαρη. Λάζαρης Τσόλακας τώρα. Και πάλι Λάζαρης, το 1-2 οι παίκτες του Πατραϊκού, μια προθυμένη παλιά για τον Παπαδόπουλο που παίρνει το φάουλ από τον Χρήστο τον Γκράγκαρη. Δεκαοκτώ λεπτά, πάντα 0-0 στο στάδιο των Λεχενών. Ηλιακός, Πατραϊκός 0-0. Αλλάζει ο Τσόλακας για τον Καμινιώτη. Και τώρα ο Χαγιώτης. Καμινιώτης πάλι. Πολύ ωραία ο Χρήστος ο Γκράγκαρης κερδίζει. Πολύ καλός αμυντικός, όπως πολύ καλός επιθετικός είναι και ο αδερφός του βέβαια. Και στα δύο άκρα οι παίκτες του Ηλιακού. Καραθανάσης. Κοντράρει όμως πολύ ωραία ο Κυριακόπουλος και με την εμπειρία του κερδίζει την μπάλα. Και κρατάει, την κρατάει για να ψάξει το στήριγμα και το βρίσκει τελικά στον Σταθόπουλο. Καμινιώτης. Όλη η δουλειά γίνεται από αριστερά όπως βλέπετε για τον Πατραϊκό. Κυριακόπουλος. Τώρα βλέπει τον Λάζαρη και του δίνει την μπάλα. Τελικά αυτός αφήνει για τον Τσόλακα. Τσόλακας τώρα από δεξιά θα βγει η σέντρα, όχι κόντρα τελικά, επάνω στον Νάστο που έχει γυρίσει να βοηθήσει. Και τώρα από την παλιά του Παντσόπουλου ο Νάστος βγαίνει στην κόντρα. Παπα-Νικολάου είναι και ο Κράγκαρης, αλλά υπάρχουν 7 παίκτες του Πατραϊκού που θα κερδίσουν τελικά την μπάλα. Έγινε το λάθος. Και τώρα Κυριακόπουλος που κρατάει. Νίγει για τον Σταθόπουλο. Ψάχνει το στήριγμα και το βρίσκει στο Τσόλακα και τώρα Λάζαρης. Ο Πατραϊκός που προσπαθεί να βρει
διέξοδο, στο αδιέξοδο της άμυνας του Ηλιάκου. Μια παλιά, καλή, τελικά είναι out, μια καλή παλιά για τον Σταθόπουλο. Δεν προλάβα τελευταίο, η μπάλα είναι out. 20 λεπτά συμπληρώνονται στο γήπεδο του Ηλιάκου. Η τοπική ομάδα είναι πάντα στο 0-0 με τον πρωτοπόρο Πατραϊκό. Θυμίζω, 25 ο Πατραϊκός, 17 τα Λεχενά. Και τώρα ο Χρήστος ο Κράγκαρης επαναφέρει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνος του εκεί, εντελώς μόνος του ο Μουσερής, ο οποίος κατεβαίνει τη μεσαία γραμμή και δίνει για τον Άστο, πολύ ωραίο αυτός με τη μία, για τον Καραθανάση, λάθος του τελευταίου. Και τώρα ξεδιπλώνεται ο Πατραϊκός με το Σταθόπλο που πέρασε από αριστερά. Προς στιγμή είναι εκεί ο Μουσερής, έκλεψε, αλλά κρατάει ο Σταθόπλος και το πλάγιο είναι για τον Πατραϊκό. Έχουν σηκωθεί τώρα κάποιοι φύλαθοι εδώ πέρα μπροστά, μας κόβουν και το οπτικό πεδίο. Όταν δεν υπάρχει βέβαια δημοσιογραφικό θεωρείο, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Εμείς το παιχνίδι μας, ενώ η ένταση καλά κρατεί εδώ στην σκεπαστή κερκίδα. Καμινιώτης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ αυτό που κέρδισε ο Σταθόπουλος πριν από λίγο. Καμινιώτης προσπαθεί να βρει εκεί τον Παπαδόπουλο. Τελικά η μπάλα βρίσκεται.